Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Εμείς και εσείς, εσείς και εμείς από το πρώτο κανάλι της τηλεόρασης του ΡΙΚ. Καλώς ήρθατε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την τροφιά σας. Εμείς αρχίσαμε το πρωί 8 με 10 στο πρώτο πρόγραμμα και τώρα άλλη μία ώρα τηλεοπτικά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την συντροφιά σας. Σήμερα του Αποστόλου Βαρνάβα, χρόνια πολλά σε όλους εσάς που εορτάζετε και να είστε πάντοτε καλά, αλλά και του Αγίου Λουκά του Ιατρού, ιατρού χειρουργού και καθηγητού από την Κρυμαία, της πάλι ποτέ Σοβιετικής Ένωσης, ο οποίος εκδιώχθηκε γιατί ήταν χριστιανός και έφτασε μέχρι και τη Σιβηρία για δεκαετίες, όπου και βασανίστηκε αρκετά μέχρι και το τέλος. Έχουμε οπτικό υλικό από τον Απόστολο Βαρνάβα της αμοχώς του πριν το 1974. Έχουμε οπτικό υλικό από τους πατέρες που υπηρετούσαν το μοναστήρι τις ημέρες όπου το εγκατέλειψαν μετά την τουρκική εισβολή. Έχουμε και οπτικό υλικό από τον Απόστολο Βαρνάβα σήμερα, το μοναστήρι και την εκκλησία και τον τάφο του Αγίου. Όλα αυτά σε αυτή την εκπομπή σήμερα και παρακαλώ παραμείνετε, γιατί τα όσα θα δούμε είναι και συγκινητικά αλλά και άκρως ενδιαφέροντα. Θεία όργανα του παρακλήτου και εκφράντορες του Θεού Λόγου, αναδειχθείτε Θεόπτε Απόστολη, Βαρθολομέ των 12 ασίσκηνε και Βαρνάβα ως Υιός παρακλήσεως. Αλλά ετήσαστε Χριστόν των Θεών πανέφημη, δωρήσαστε ημίν το Μεγάλειος. Της Ρώμης των κλινών εισηγητήν και θείων των εθνών σαγηνευτήν, το της χάριτος δοχείων του παρακλήτου πνεύματος των επώνυμων Απόστολων των Μεγάν πρώτων των 12 ισοστάσιων πάντες συνελθόντες σε πτώση πίστη τον Βαρνάβα ας μας συνστέψομεν πρεσβεύει γαρ το Κύριο ελεηθήνε τες ψυχές ημών. Απόστολος Βαρνάβας, ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας της Κύπρου και σήμερα στο στούτιο μαζί μας ο Δόκτωρ Χρυσοβαλάντης Κυριάκου, ιστορικός. Σας χαιρετώ, καλώς ήρθατε. Αγαπητέ Λουκά, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Ευχαριστώ πάρα πολύ που είστε εδώ και χαίρομαι που όλο και νεότεροι άνθρωποι, επιστήμονες, είναι κοντά μας και με τις γνώσεις τους καταλαμβάνουν αν θέλει σε αυτόν τον τόπο σιγά σιγά με την καλή έννοια του όρου, γιατί χρειαζόμαστε νέους επιστήμονες σε αυτόν τον τόπο, τους χρειάζεται και ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ σήμερα, γιατί θα ακούσουμε πολλά και ενδιαφέροντα για το έργο του Αποστόλου, για την παρουσία των Ιουδαίων της Διασποράς στην Κύπρο μας, γιατί θεωρούμε τον Απόστολο Βαρνάβα ιδρυτή και προστάτη της Εκκλησίας της Κύπρου και τι είναι το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου, καθώς και το πότε ιδρύθηκε αυτή η υπέροχη μονή του Αποστόλου Βαρνάβα πια στις κατεχόμενες περιοχές. Μαζί μας ωστόσο επίσης ο καλός συνάδελφος Τάσος Δημητριάδης. Τάσο, καλώς ήλθες. Καλό μεσημέρι, Λουκά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα τα πλάνα τα οποία μας διαθέτει σήμερα. Ο καλός συνάδελφος Τάσος Δημητριάδης επισκέφθηκε τον Απόστολο Βαρνάβα πολλές φορές μετά το 1974. Έχει να μας αναφέρει αρκετά γεγονότα τα οποία συνέβησαν, αλλά και οπτικό υλικό για το πώς είναι σήμερα ο Απόστολος Βαρνάβας. Θα μου επιτρέψετε, αν έχετε την καλοσύνη, να προσκαλέσω τους φίλους τηλεθεατές και να δούμε το πρώτο βίντεο στη σειρά που έχουμε με το πώς ήταν ο Απόστολος Βαρνάβας πριν από το 1974, όταν εκεί οι μοναχοί του το υπηρετούσαν ως μοναστήρι. Πραγματικά εντυπωσιακά πλάνα τα οποία θα θυμηθείτε παλαιότεροι ή νεότεροι θα δείτε
Και πραγματικά η συγκίνηση από αυτούς τους ανθρώπους που υπηρετούσα, αλλά και το όλο μέρος, είναι εκπληκτική. Θερμές ευχαριστίες στον καλό συνάδελφο Ρένο Μαυρίδη στο Τμήμα Αρχείου για όλα αυτά τα πλάνα του αρχαίου υλικού. Ένας από τους πρώτους Αποστόλους, ο Απόστολος Βαρνάβας, κυρίες και κύριοι, που συμπεριλαμβάνονταν στον κύκλο των 70 μαθητών του Χριστού και με καταγωγή από την Κύπρο, αλλά με αρχικό όνομα Ιωσήφ, έτσι, αφού ήταν και Εβραίος, Δόκτωρ Κυριάκου. Και κάνω με αρχή, παρακαλώ, έχει την καλοσύνη. Τοποθετήστε μας λίγο το ποιο ήταν αυτός ο Απόστολος Βαρνάβας, λοιπόν, και τι γνωρίζουμε για τη ζωή και το έργο του. Για να καταλάβουμε ποιος ήταν ο Βαρνάβας, πρέπει να πούμε λίγα λόγια για τον κόσμο στον οποίο ζούσε. Η Ανατολική Μεσόγειος, γενικότερα η Μεσογειακή Λεκάνη, τον πρώτο αιώνα μετά Χριστό, ήταν μια παγκοσμιοποιημένη, θα λέγαμε, ζώνη, με κατάργηση συνόρων, βρισκόταν κάτω από τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία και ενοποιημένη λίγο ή πολύ πολιτιστικά, αφού μετά τον Αλέξανδρο, τον Μεγάλο Αλέξανδρο, ο ελληνικός πολιτισμός φθάνει μέχρι τον Ινδό ποταμό,
Προϋπάρχουν ήδη αρχές ελληνικές αποικίες, μέχρι τις στήλες του Ηρακλέους, δηλαδή το Γιβραλτάρ. Και μέσα σε αυτό τον κόσμο είναι που ανθούν τα διάφορα κέντρα της Ιουδαϊκής Διασποράς. Μάλιστα. Ένα από αυτά τα κέντρα ήταν και η Κύπρος. Και στην Κύπρο γεννιέται ο Ιωσήφ, ο οποίος στη συνέχεια λαμβάνει από τους Αποστόλους το όνομα Βαρνάβας. Γνωρίζουμε από τις πράξεις των Αποστόλων, που είναι η κύρια πηγή μας για τον Απόστολο Βαρνάβα, ότι ο Βαρνάβας είναι Κύπριος στο γέννη. Είναι Λεβίτης, δηλαδή κατάγεται από μία από τις 12 φυλές του Ισραήλ, τη φυλή του Λεβί. Η φυλή του Λεβί ήταν αυτή της οποίας τα μέλη γίνονταν ιερείς και βοηθοί ιερέων. Άρα ο Βαρνάβας μεγαλώνει μέσα σε ένα κλίμα θρησκευτικό, μαθαίνει τις παραδόσεις εβραϊκής θρησκείας, ενδεχομένως να υπηρετούσε και στον ναό. Γνωρίζουμε ότι ήταν μαθητής ενός σπουδαίου διδασκάλου της εποχής στα Ιεροσόλυμα, του Γαμαλιήλ, και συμμαθητής του Αποστόλου Παύλου. Μάλιστα. Το όνομα Βαρνάβας σημαίνει παιδί της παρακλήσεως και του δόθηκε για την οικονομική, διαβάζω εδώ, του συμπαράσταση στους στοχούς της πρώτης χριστιανικής κοινότητας της Ιερουσαλήμ, αφού πούλησε το κτήμα του και προσέφερε το αντίτιμο στους Αποστόλους για το σκοπό αυτό. Ακριβώς. Βαρνάβας, κατά κρίβεια, το αρχαίο κείμενο αποδίδει το όνομα ως Βαρναβάς. Μάλιστα. Το όνος πάει στη Λίουσα. Σημαίνει, τουλάχιστον ερμηνεύεται ως Υιός Παρακλήσεως, αν και κάποιοι μελετές που γνωρίζουν αραμαϊκά και συριακά θεωρούν ότι αυτό είναι κατά κρίβεια παρετυμολογία. Υιός Παρακλήσεως, και είναι χαρακτηριστικό της προσωπικότητας και της δράσης του Βαρνάβα ότι γίνεται όχι απλά μαθητής του Χριστού και Ιεραπόστολος, αλλά παρηγορητής, στηρίζει τους αυτούς που έχουν ανάγκη και στο τέλος θυσιάζει και την ίδια τη ζωή. Μάλιστα. Για την Εκκλησία. Μάλιστα. Και ήταν και ιδιαίτερα αγαπητός. Εκείνο που μου είπε ο Τάσος, αν με επιτρέπετε, Δόκτωρ Κυριάκο, και Τάσο, ήταν καλά το αναφέρουμε, είναι ότι δεν ήταν μόνο αγαπητός στους χριστιανούς. Είναι αγαπητός και στους μουσουλμάνους. Και μία εμπειρία την οποία είχε, θα ήταν καλά να τη μεταφέρεις. Ναι, από επισκέψεις που έκανα στο μοναστήρι, βλέπεις ότι... Μετά το 1974. Μετά, ναι, μετά. Όταν έχουμε το οπτικό υλικό το οποίο έχει φέρει και το οποίο θα δείξουμε. Μετά, λοιπόν... Μετά, βλέπεις ότι οι επισκέπτες είναι μουσουλμάνοι. Να μην λέμε μόνο Τουρκοκύπριοι, γιατί μπορεί να είναι οποιασδήποτε άλλη της χώρας. Μετάματα προς τον Αποστόλο. Δηλαδή οι Τουρκοκύπροι πηγαίνουν στο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα σήμερα και κάνουν τάματα. Βέβαια. Το έχω ακούσει για τον Απόστολο Ανδρέα αυτό να γίνεται. Γίνεται και για τον Απόστολο Βαρνάβα. Και για την Παναγία. Και για την Παναγία. Και για τον Άγιο Γεώργιο. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα φαινόμενο που δεν ξέρω μπορεί να. Έχει να κάνει και με τους ανθρώπους οι οποίοι ίσως παλαιότερα η θρησκεία τους να ήταν οι χριστιανικοί και οι Ορθόδοξοι και στη συνέχεια αναγκαστικά να πέρασαν στον μουσουλμανισμό για διάφορους λόγους. Προσωπικά πιστεύω ότι αυτό ισχύει. Mm. Και εννοείται ότι πιθανό να έχουμε και Τουρκοκύπριους όπου η προηγούμενη καταγωγή των παππούδων και των προπαππούδων να ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι και να εξισλαμίστηκαν. Όχι ενδεχομένως, σίγουρα έχουμε. Σίγουρα. Σίγουρα έχουμε. Εντάξει, αυτό ορισμένοι το αμφισβητούν. Ιστορικά πιστεύω ότι δηλαδή υπάρχουν τεκμήρια. Αρκετά τεκμήρια, δηλαδή επιστολές ανθρώπων οι οποίοι επιστρέφουν στον χριστιανισμό και δηλώνουν ότι είχαμε εξισλαμιστεί, αλλά παραμένουμε χριστιανοί. Ναι. Ναι. Μαρτυρίες και άλλων καλών καλεσμένων που είχαμε εξ Ελλάδος επίσης, μας ανέφεραν και στη σχέση που έχουν με ιδιαίτερα την Κωνσταντινούπολη και ανθρώπους που είναι εκεί, ότι και αρκετοί άνθρωποι στην Κωνσταντινούπολη, που δεν είναι της μειονότητας των χριστιανών Ορθοδόξων, και είναι μουσουλμάνοι, πιστεύουν στη χριστιανική Ορθόδοξη. Στον Άγιο Γεώργιο, στην Κωνσταντινούπολη. Στον Φανάρι. Κάνουν ωραία ζιανά με τα τάματα. Με μαντήλια και προσκυνούν στον Άγιο Γεώργιο. Άρα δεν είναι μόνο αυτό. Ναι, πράγμα του Κουδουνά. Άρα δεν είναι μόνο το ότι μπορεί να ήταν Έλληνες. Μάλιστα. Εγώ πιστεύω, νομίζω,
ότι πιστεύουν σε αυτό. Πιστεύουν. Έστω και αν δεν ήταν χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ακριβώς. Και ήταν μουσουλμάνοι από την αρχή. Ακριβώς. Ωστόσο, αρκετοί από αυτούς παραδέχονται ότι είναι και το πιστεύουν και υπηρετούν, αλλά όταν πια οι πόρτες κλείσουν και μέσα από το σπίτι και όχι εκτός, γιατί αντιλαμβανόμαστε την ιδιαιτερότητα και τους κινδύνους που διατρέχουν και εδώ, στα κατεχόμενα, ή και στην Κωνσταντινούπολη και όπου δει. Υπάρχει η πάλι ποτέ μικρασία και οι άνθρωποι οι οποίοι βρισκόντουσαν εκεί. Θα μου επιτρέψετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πάμε σε ακόμη ένα οπτικό υλικό. Είναι το οπτικό υλικό των τριών πατέρων που υπηρετούσαν το μοναστήρι. Δόκτωρ Κυριάκου, οι τρεις πατέρες που υπηρετούσαν το μοναστήρι το υπηρετούσαν για χρόνια. Ναι. Από το 1917, όταν τους δίνεται άδεια από τον Αρχιεπίσκοπο Κύριλο, μέχρι τα Χριστούγεννα του 1976, όταν αναγκάζονται να έρθουν σε ελεύθερες περιοχές διωγμένοι από τους Τούρκους. Ήταν τρία αδέρφια από το χωριό Αφάνια. Χαρίτωνας, Στέφανος και Βαρνάβας. Ναι. Μάλιστα. Τους οποίους θα δούμε στο οπτικό υλικό, τη στιγμή όπου φτάνουν πια στις ελεύθερες περιοχές. Εκεί ο καλός συνάδελφος αείμνηστος, μακαρίτης Δημήτρης Ανδρέου, τους συναντά και τους παίρνει συνέντευξη. Ο ένας εκ των δύο είναι απαρηγόρητος. Πώς έγινε για να φύγετε? Φύγαμε πειράσαμε. Πειράσαμε στα μελίσσα. Ανοίξαμε το σπίτι. Μίλα μου, πες μου πως ήταν η ζωή σας κάτω. Πες μου ότι... Η αστυνομία ήταν μαζί μας, εδώ, υπέρ μας. Αλλά οι κλέφτες ανοίξαν τα σπίτια και πήραν μας τις καρκόλες, τα ασεντόνια, τα κρεβάτια και όλα μας. Ναι, λοιπόν, άνοιξαν τα μελίσσια μας, πιάνε τα μελίσσια ούλα, τα οποία 80 λίρες πληρώσαμε τώρα τους τίκες για να πληρώσουμε. Το πιάσαμε από το μέλι. Πειράζαμε μας κάθε δύο. Πότε εγκαταλείψατε το μοναστήρι? Σήμερα. Σήμερα κατά την... Να ήταν 9 η ώρα περίπου που φύγαμε σήμερα. Πώς έγινε για να φύγετε? Μα... Ήμπεθα καμιά δεκαετία πρωτήτερα πριν του πολέμου. Όταν ήρθε ο πόλεμος, εξαντλήθηκαν οι πατέρες που μέσα. Άλλοι πήγαν σε Αθήνες, άλλος σπούδαζε, άλλος πιάνε εχμάλωτον. Εμείς εμείναμε, 3-4. Αφού δεν είχαμε κανένα χριστιανό να έρθει εκεί να του κάνουμε να του πούμε δυο λόγια. Είναι όλο Τούρκοι γύρω-γύρω. Αν δεν σας επειράζαν, θα μείνατε? Μα δεν μας επειράζαν. Αν δεν μας επειράζαν, δεν φεύγαμε.
Ύστερα παγιούνε, πήγαν κάτω στον τάφο, κόψαν τις καντήλες, πιάσαν τις καντήλες της εκκλησίας. Συνεχίσαν και πήγαν και κλέψαν μας τα μελίσσια. Είχαμε καμιά εξηρεία μελίσσια, καταστρέψαν τα, πιάσαν άλλα. Δεν ήταν μόνο να μείνουμε να κάνουμε. Να βγούμε έξω τις ελιές μας. Είχαμε λίγες ελιές που φυτέψαμε εμείς. Πιάσαν τις. Τα χωράφια όλα πιάσαν τα, ως το μοναστήρι. Πόσα χρόνια ζήσετε μες στο μοναστήρι? 58. 58 χρόνια. Επληρώσαμε 28 λίρες κάθε αυτοκίνητο. Τέσσερα. Δόκτωρ Κυριάκου, παρακαλώ να έχει την καλοσύνη να μιλήσουμε λίγο για αυτές τις τρεις μορφές αυτών των ανθρώπων που υπηρετούσαν για δεκαετίες αυτό το μοναστήρι, πριν περάσουμε στη σχέση του Αποστόλου Βαρνάβα με την Κύπρο. Ναι, φυσικά. Τρεις κατασάρκα αδερφοί από το χωριό Αφάνια. Ήταν αδέρφια εκεί, τρεις. Ναι. Πατέρας Χαρίτονας, πατέρας Στέφανος και ο πατέρας Βαρνάβας. Από ιερατική οικογένεια, χάνουν τον πατέρα τους σε πολύ μικρή ηλικία και ο μεγαλύτερος από τους τρεις, ο πατέρας Χαρίτων, γίνεται έτσι μια πατρική φιγούρα, στηρίζει τη μητέρα τους και τους άλλους δύο. Βγαίνουν αρχικά στη μονή του Αγίου Γεωργίου της Χαβούζας στη Λεμεσό και στη συνέχεια στον Άγιο Γεώργιο τον Αλαμανό. Mm. Εκεί γίνονται μοναχοί, μαθαίνουν την τέχνη της αγιογραφίας. Και το 1917 τους δίνεται άδεια να εγκατασταθούν στο ερυπωμένο μοναστήρι του Αποστόλου Βαρνάβα. Ερυπωμένο γιατί μετά τις σφαγές του 1821 εγκαταλείπεται. Και έτσι ξεκινούν σιγά σιγά μια νέα φάση, μια φάση αναβίωσης της μονής, με δικά τους έξοδα, με μεγάλες θυσίες. Το 1964 γίνεται ηγούμενος ο Στέφανος, ο δεύτερος κατά σειρά αδερφός, όμως σημαντική πνευματική φυσιογνωμία και πνευματικός της μονής και της γύρω περιοχής είναι ο Χαρίτων, ο πατέρας Χαρίτων. Mm-hmm. Και αναγκάζονται να φύγουν τα Χριστούγεννα του 1976, μένουν δηλαδή εγκλωβισμένοι για ένα διάστημα, επιστρέφουν σε ελεύθερες περιοχές και εγκαθίστανται στο μοναστήρι από όπου είχαν ξεκινήσει, δηλαδή στον Άγιο Γεώργιο, τον Αλαμανό. Μάλιστα. Ναι. Και είναι πραγματικά, είναι μια ολόκληρη ζωή. Το λέγαμε και όταν βλέπαμε το βίντεο πίσω από τις κάμερες τώρα. Δεν ήταν εύκολο ξαφνικά να αφήσουν όλη αυτή τη ζωή, να τη φορτώσουν μάλλον σε τέσσερα φορτηγά, να πληρώσουν και τα φορτηγά για να τα φέρουν και να φύγουν, να αφήσουν αυτό τον Άγιο τον οποίο υπηρετούσαν για όλη τους τη ζωή και ήταν ταγμένοι σε αυτόν. Φυσικά ποιος θα μπορούσε. Γνωρίζουμε όμως ότι από τους δικούς μας ανθρώπους, όσοι έχουμε συγγενείς που είναι πρόσφυγες, αναγκάστηκαν να το κάνουν. Ναι, αυτό το βίαιο κομμάτι του αποχωρισμού. Πάμε λοιπόν στον Απόστολο Βαρνάβα και αυτή την ιδιαίτερη σχέση του με την Κύπρο, αν θέλετε, αλλά και την παρουσία των Ιουδαίων της Διασποράς στο νησί μας. Ναι, οι Ιουδαίοι εξαιτίας και της γεωγραφικής εγκύτητας με την Παλαιστίνη εγκαθίστανται νωρίς στο νησί. Κυρίως στην εποχή του Ηρώδη φαίνεται ότι γίνονται πολύ πιο στενές οι σχέσεις μεταξύ Κύπρου και
και Ιουδαίας κατοικούν σε διάφορες πόλεις, δηλαδή υπάρχουν επιγραφικές μαρτυρίες που φαίνεται ότι ας πούμε υποδεικνύουν την ύπαρξη Ιουδαϊκών κοινοτήτων, αν και δυστυχώς τα γεγονότα του 1974 δεν επέτρεψαν εκτεταμένες ανασκαφές και την ανέβρεση κάποιας συναγωγής. Ζούσαν σε ένα ελληνορωμαϊκό περιβάλλον, κρατούσαν όμως τις δικές τους παραδόσεις, τα πατρώα έθιμα, τους πατρώους νόμους τους. Δηλαδή ζούσαν ως Ιουδαίοι, ως τέκνα του Ισραήλ, μιλούσαν ελληνικά, έρχονταν, είχαν καθημερινές σχέσεις και επαφές. Και μπορούμε να φανταστούμε ότι η οικογένεια του Βαρνάβα ήταν μια από αυτές τις οικογένειες. Ναι. Η οικογένεια του Βαρνάβα τώρα, είναι σημαντικό να πούμε λίγα πράγματα. Παρακαλώ. Αδερφός του, ο Αριστόβουλος, έχει ελληνικό όνομα. Μάλιστα. Ο Αριστόβουλος, σύμφωνα με την αρχαία παράδοση της Εκκλησίας, είναι ο πρώτος χριστιανός Απόστολος στη Βρετανία. Φτάνει στη χώρα των Βρετανών, αγρίων ανθρώπων και ομοτάτων, λένε τα συναξάρια. Η γυναίκα του Αριστοβούλου, σύμφωνα με κάποιες παραδόσεις, είναι η Μαρία. Η Μαρία και ο Αριστόβουλος είναι οι γονείς του Ευαγγελιστή Μάρκου. Μάλιστα. Υπάρχουν επίσης, άρα, ο Μάρκος, Ιωάννης Μάρκος, έχει ένα εβραϊκό και ένα ρωμαϊκό όνομα. Είναι κατά μία παράδοση ανιψιός, αδερφότεκνος θα λέγαμε, του Βαρνάβα. Κατά μία άλλη παράδοση είναι εξάδερφός του. Ξαδέρφη της Μαρίας, της συζύγου του Αριστοβούλου, είναι η σύζυγος του Σίμωνα Πέτρου. Μάλιστα. Άρα, σήμερα ζούμε στην εποχή του Facebook και των μέσων επικοινωνίας. Βλέπουμε ότι σε εκείνη την εποχή... Αυτός ο συσχετισμός. Ναι, δημιουργεί ένα δυνάμι δίκτυο, μέσα από το οποίο, ένα κανάλι μέσα από το οποίο περνούσαν τα μηνύματα του χριστιανισμού και οι ιδέες. Και ήταν και ο μοναδικός τρόπος, άλλωστε. Ακριβώς, ναι. Μάλιστα. Ναι. Και ήταν εκπληκτικό. Θα περάσουμε σε ακόμα ένα βίντεο, αν έχετε την καλοσύνη. Τάσο, είναι πλάνα ασπρόμαυρα από το δικό μας αρχείο, αλλά και πλάνα έγχρωμα τα οποία μας έχει διαθέσει, τα οποία είναι από συνεργεία εξωτερικών... Ακριβώς, από Εγγλέζους. Ναι, οι οποίοι επισκέπτονταν, Άγγλοι και Αμερικάνοι, οι οποίοι επισκέπτονταν το μοναστήρι πριν το 1974, όπου θα το απολαύσουμε για άλλη μια φορά και ευχαριστώ πάρα πολύ, ως επίσης και τους συνάδελφους στο Τιμαρχείου, εδώ στο Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου, όπου είναι ο Απόστολος Βαρνάβας πριν το 1974. Τρεις πατέρες σε ασπρόμαυρο και έγχρωμο και βέβαια με τη συνοδεία του ύμνου του Αποστόλου Βαρνάβα, τον οποίο θα ακούσετε ολοκάθαρα.
Τάσο, ήθελες να ρωτήσεις κάτι τον Δόκτωρα Κυριάκο. Ναι, ήθελα να ρωτήσω τη σχέση του Απόστολου Βαρνάβα με το μυστικό δείπνο. Δόκτωρα Κυριάκο. Υπάρχει μια... Ένα σχετισμό. Μια σύνδεση. Ναι. Αλήθεια. Σύμφωνα με ορισμένους αρχαίους συγγραφείς και με συμφωνούν και ορισμένοι σύγχρονοι μελετητές, το σπίτι στα Ιεροσόλυμα, στον λόφο της Σιών, στα νότιο-δυτικά των Ιεροσολύμων, στο οποίο έγινε ο μυστικός δείπνος και στο οποίο φιλοξενεί το, σύμφωνα με κάποιες πηγές, ο Χριστός τακτικά, ανήκε στη Μαρία, ήταν το σπίτι της Μαρίας, της μητέρας του Μάρκου. Μάλιστα, που αναφέρατε πιο πριν. Ναι, ναι. Ουσιαστικά της θείας του, της θείας ή της συζύγου, του αδερφού του θείου, του Αριστοβούλου. Μάλιστα. Κάποιοι αρχαίοι συγγραφείς, όπως ο Αλέξανδρος Μοναχός, ταυτίζουν το σπίτι αυτό με τον χώρο που συγκεντρώνονταν οι μαθητές μετά την ανάληψη του Κυρίου, αλλά και το σπίτι, ήταν ο χώρος στον οποίο είχε γίνει η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Μάλιστα. Άρα αυτή ήταν η πρώτη χριστιανική εκκλησία, πρώτος χριστιανικός ναός, θα λέγαμε. Και στη συνέχεια κτίστηκε Βυζαντινή Εκκλησία, ήταν ο ναός της Αγίας Σιών και σήμερα νομίζω είναι υπό τον έλεγχο των Φραγκισκανών. Υπάρχει ένας ναός αφιερωμένος στην κοίμηση της Παναγίας και υποτίθεται ότι βρίσκεται εκεί, ταυτίζεται με τον τάφο του Δαβίδ. Μάλιστα. Θα αναφερθούμε τώρα λίγο στην Ιμονή του Αποστόλου Βαρνάβα, αν έχει την καλοσύνη, η οποία από ό,τι διάβασα εδώ, Δόκτωρ Κυριάκου, ιδρύθηκε περί τα τέλη του 5ου αιώνα από τον Αρχιεπίσκοπο Ανθέμιο με χορηγίες του Αυτοκράτορα Ζήνωνος και άλλων πλουσίων, 3 περίπου χιλιόμετρα δυτικά της Σαλαμίνας σήμερα. Δηλαδή λίγο έξω από την Αμοχωστό, την πόλη της Αμοχώστου. Θα περάσουμε στο οπτικό υλικό το οποίο μας παραχώρησε ο καλοσυνάδελφος Τάσος Δημητριάδης για το πώς είναι σήμερα η Ιμονή του Αποστόλου Βαρνάβα. Ήταν πριν από λίγα χρόνια η κινηματογράφηση. Τάσο. Πέρυσι. Πάρα πολύ πρόσφατα λοιπόν, και από ψηλά με τον drone, όπου θα δούμε την ευρύτερη περιοχή, αλλά και μέσα στο ναό, και να επανέλθουμε παρακαλώ.
Και στο βάθος και η θάλασσα της αμοχώς του, ε. Να πω και κάτι άλλο, Λουκά. Εγώ πιστεύω ότι η τοποθεσία του στον Παρνάβα δεν ήταν τυχαία. Δηλαδή ήταν ο συνοικισμός ή έγκομοι. Μάλιστα. Αρχαίος συνοικισμός, έγκομοι. Ακριβώς. Όπου εκεί ήταν λιμάνι. Πιστεύω ότι ήταν λιμάνι. Δηλαδή ναι. Ερχόντουσαν τα πλοία μέχρι τη στεριά. Ναι. Όπου έγινε το μεγαλύτερο εμπόριο, δηλαδή χρυσού, χαλκού. Μάλιστα. Όπου και οι τάφοι εκεί στη γύρω περιοχή είναι από τους πιο πλούσιους σε ευρήματα τάφους που βρέθηκαν σαν μεντισάνες καφές. Οπότε αν το συνδυάσουμε με τους Εβραίους, περιοχή, Σαλαμίνα. Ναι, το Ισραήλ, από την Κύπρο. Από τη... Πιστεύω ότι δεν ήταν τυχαίο το ότι ο τόπος που... Τοποθετήθηκε εκεί το μοναστήρι. Ίσως. Δεν ξέρω. Χρόνια τώρα είσαι πίσω από την κάμερα. Και σε ευχάριστα γεγονότα και σε δυσάρεστα γεγονότα και μέσα από το λεγόμενο viewfinder, δηλαδή αυτό το οποίο βλέπεις μέσα από το ένα μάτι έχοντας κλειστό το άλλο, βλέπεις και δυσάρεστες καταστάσεις και ευχάριστες. Ποιο είναι το συνέστημα αλήθεια όταν βρίσκεσαι στις κατεχόμενες περιοχές, οπτικογραφώντας όλο αυτό το υλικό, το οποίο φέρνεις από εδώ και μας δίνεται και μας ευκαιρία που δεν έχουμε επισκεφθεί τους χώρους να το δούμε. Το συνέστημα είναι ανάμεικτο. Ναι. Είμαι χαρούμενος που είμαι εκεί. Που ζω, που πατώ, που ακουμπώ. Ταυτόχρονα θυμωμένος. Ναι. Διότι υπάρχει ένα γιατί. Ναι, πάντοτε πραγματικά. Το οποίο αυτό γιατί θα ζει, πιστεύω, σε εμάς τους πρόσφυγες, ναι, μέχρι το θάνατο μας. Ναι, σωστά. Αν δεν απελευθερωθούν τα μέρη μας, αυτό το μεγάλο γιατί θα πάρουμε μαζί μας. Ναι. Δόκτωρ Κυριάκου, από πού κατάγεστε? Καταγωγή μου, εκ Μητρός από το Ριζοκάρπασο. Α, είστε πρόσφυγας. Έχουμε συγγενείς εγκλωβισμένους. Έχετε εγκλωβισμένους μέχρι και σήμερα. Ναι. Τους επισκέπτεστε? Όχι πολύ συχνά. Όχι πολύ συχνά. Αλλά κρατάμε επαφές και φυσικά η αγάπη δεν... Σίγουρα. Ναι. Ναι, δεν έχει σημασία η απόσταση. Μας παρακολουθεί και ο παππούς μου, ο Βαρνάβας. Αλήθεια. Από το Ριζοκάρπασο. Τον χαιρετάμε. Τον χαιρετάμε, να χρόνια πολλά να ζήσει. Α, χρόνια σας πολλά, παππού Βαρνάβα, και να είστε πάντα καλά. Ο Θεός πάντα να σας δίνει δύναμη. Εμείς και σας αγαπάμε, αλλά και θαυμάζουμε και την πίστη σας, αλλά και την επιμονή σας. 45 χρόνια εκεί. Τι θα θέλεις να πεις στον παππού, αλήθεια? Ο παππούς είναι στη Λάρνακα, ναι, πρόσφυγας, αλλά εντάξει, περιμένει να γυρίσει. Την επιστροφή. Ναι. Εύχομαι να πραγματοποιηθεί η βαθύτερη επιθυμία του, που είναι η επιθυμία του, αμήν, του γυρισμού. Και ναι, από πατέρα? Πατέρας από την Άσσα, από ένα χωριό κοντά στην Αφάνεια, κοντά στο χωριό των τριών πατέρων, μάλιστα, του Αποστόλου Βαρνάβα. Ναι. Έτσι, δύο φορές πρόσφυγα. Ο Απόστολος Βαρνάβας βασανίστηκε και λιθοβολήθηκε μέχρι θανάτου από τους Εβραίους στη Σαλαμίνα. Μάλιστα, ναι. Ιρωνία. Τραγική ηρωνία. Παρακαλώ, έλατε. Εντάξει, διευκρινίζουν οι πηγές ότι αυτοί οι Εβραίοι ήταν Εβραίοι που είχαν έρθει από τη Συρία. Ναι. Δεν ήταν ντόπιοι, ας πούμε. Μάλιστα. Ναι. Και άρα είχαν έτσι ένα έντονο το ζήλο. Κατά του χριστιανισμού, που θεωρούσαν ότι ήταν βλασφημία, μεταφέρεται έξω από την πόλη της Σαλαμίνας γύρω στο 53 μετά Χριστόν. Ήταν η δεύτερη φορά που ο Απόστολος Βαρνάβας είχε έρθει στην Κύπρο. Την πρώτη ήταν με τον Απόστολο Παύλο. Και ο Βαρνάβας είναι που καθοδηγεί τον Παύλο. Μάλιστα. Λοιπόν, και για τα ζωντανός. Φαίνεται ότι το λείψανό του δεν κονιορτοποιείται στην πυρά και ο Μάρκος, ο Ιωάννης Μάρκος, συγγενής του που τον ακολουθούσε, μαζί με κάποιους άλλους μαθητές μεταφέρουν το λείψανο έξω από τη Σαλαμίνα, στο σημείο, πολύ κοντά στο σημείο που σήμερα βρίσκεται η Μονή. Μάλιστα. Εκεί υπήρχε νεκρόπολη. Μάλιστα. Νεκρόπολη, ελληνορωμαϊκή νεκρόπολη. Ναι. Και θάβεται εκεί, κάτω από μια κερατέα, από μια χαρουπιά, λέει η παράδοση. Φεύγει ο Μάρκος από την Κύπρο, πηγαίνει σε Αλεξάνδρεια όπου μαρτυρεί. Φαίνεται ότι δεν είναι ακριβώς ξεκάθαρο το τι γίνεται με τη μνήμη του συγκεκριμένου σημείου που υπήρχε το θαμένο, βρισκόταν θαμένο το σώμα του Βαρνάβα.
Οι πηγές λένε ότι σε εκείνο το σημείο γίνονταν για ανεξήγητο λόγο θαύματα. Και τον ονόμαζαν οι αρχαίοι υγεία τόπων. Η υγεία ήταν κόρη του Ασκληπιού. Άρα αποδιδόταν ενδεχομένως σε παγανιστική θεότητα. Μάλιστα. Μέχρι που στα τέλη του 5ου αιώνα καθοδηγείται μέσα από όνειρο ο αρχιεπίσκοπος Ανθέμιος στο συγκεκριμένο σημείο που και ανακαλύπτει άφθαρτο το λείψανο του Βαρνάβα. Μάλιστα. Πάνω στο στήθος του το Ευαγγέλιο. Το χειρόγραφο, ιδιόγραφο από το χέρι του Βαρνάβα. Μάλιστα. Ευαγγέλιο του Μάρκου, του Ματθαίου, το οποίο δορίζεται στον αυτοκράτορα Ζήνωνα στην Κωνσταντινούπολη, φυλάσσεται σε παρεκκλήσει προσκύμενο στα Ανάκτορα και υπάρχει πληροφορία ότι ο Πατριάρχης Αντιοχίας τον 6ο αιώνα, ο Σεβίρος, είδε αυτό το Ευαγγέλιο και λέει ότι ήταν γραμμένο με κεφαλαία μεγάλα γράμματα. Και ως αντίδωρο, ο αυτοκράτορας Ζήνωνας ενισχύει οικονομικά τον Ανθέμιο και έτσι κτίζεται η πρώτη μονή. Μάλιστα. Πρώτη μονή που ήταν μια τρίκλητη βασιλική. Mm-hmm. Μάλλον καταστράφηκε γύρω στο 649 όταν οι Άραβες επιτέθηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο. Ανοικοδομείται ξανά πιθανότατα τον 8ο αιώνα ως καμαροσκεπής βασιλική. Και στη συνέχεια τον 10ο αιώνα γίνεται τρίτρουλος ναός. Μάλιστα. Αν και στα πλάνα που είδαμε σώζονται μόνο δύο τρούλοι. Ναι. Γιατί τρίτρουλος, γιατί είναι πιο επιβλητικός, πιο ογκώδης. Ήταν μια κωνσταντινοπολίτικη τεχνοτροπία. Ναι. Αυτό υποδηλώνει ίσως ότι υπήρχε δάκτυλος στήριξη του ίδιου του αυτοκράτορα. Μπορεί και το αυτοκράτορα Λέοντα του Έκτου, ο οποίος έκτισε ένα παρόμοιο ναό στη Λάρνακα, ναό του Αγίου Λαζάρου. Mm. Ναι, τον 17ο αιώνα γνωρίζουμε ότι βρισκόταν σε ρυπωμένη κατάσταση και ένας Κύπριος αρχιεπίσκοπος, ο Ιλαρίων Κιγάλας, ο μεγαλύτερος ίσως λόγιος, από τους μεγαλύτερους λογίους της Τουρκοκρατίας, ανοικοδομεί τον ναό. Φυσικά οι αντίπαλοι του, εκκλησιαστικοί του αντίπαλοι, τον κατηγορούσαν ότι ανοικοδόμησε τον ναό επειδή έψαχνε να βρει θησαυρό κρυμμένο στα ερείπια. Ο Κιγάλας όμως δείχνει την ευσέβειά του γράφοντας και ύμνους στον Απόστολο Βαρνάβα. Ναι. Το επόμενο βίντεο που ακολουθεί είναι η ιστορία του Απόστολου Βαρνάβα, Δόκτωρ Κυριάκου και Τάσο, αλλά και το πώς η Εκκλησία της Κύπρου κηρύχθηκε αυτό το κέφαλι, της δόθηκε η αυτοκεφαλία. Παρακαλώ. Ο Απόστολος Βαρνάβας, γέννημα και θρέμα της πόλεως Σαραμίνος της Κύπρου, δεν ήταν μόνο ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Εκκλησίας της Κύπρου, αλλά ήταν και μια εκλεχτή μορφή στη χωρία των Αποστόλων. Ο υμνογράφος του τροπαρίου του τον εξύμνησε «Μέγα κλαίος της Κύπρου», δηλαδή «Δόξα αυτής», και συμπληρώνει σε αυτό «Τον εβδομήκοντα πρώτος και τον δώδεκα ισοστάσιος». Οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν γι' αυτόν ότι ήτανε ανήρ αγαθός και πλήρης πνεύματος Αγίου και πίστεως και παρεκάλλει πάντα στη προθέση της καρδίας προσμένη το Κυρίο. Μετέφερε τη χριστιανική πίστη στην πατρίδα του μετά την Αντιόχεια με συνοδό τον Παύλο και τον Μάρκο, της αδελφής του παιδί, το 45 μετά Χριστό. Κατήχησαν και εδραίωσαν την πίστη, διανύσαντες από Σαλαμίνος μέχρι Πάφου πορεία και χειροτώνησαν επισκόπους εις το Κίτιον τον Άγιο Λάζαρο, στην Δαμασό τον Άγιο Ηρακλείδιο και τον Άγιο Αυξίβιο στους όλους. Μετέδωσαν τη χριστιανική πίστη στον Ανθίβατο της Πάφου Σέργιο Παύλο, καθώς και οι πράξεις των Αποστόλων αναφέρουν περί αυτού. Σε δεύτερη κάθοδο του Αποστόλου Βαρνάβα μετά του Μάρκου στην πατρίδα του Κύπρο, αφού καλά εδραίωσε την πίστη, δέχθηκε τον διαλυθοβολισμού θάνατο από τους ομοεθνείς του Εβραίους, σύροντες αυτόν εις τον υπόδρομο το 57 μετά Χριστό.
ετάφη πλάι σε αυτό το χώρο στην νεκρόπολη της Σαλαμίνος, ίσως σε οικογενειακό τάφο από το συγγενή του Μάρκο και άλλους δύο μαθητάς που παρακολούθησαν το μαρτύριό του. Έφυγε ο Ευαγγελιστής Μάρκος για να αναγγείλει το θάνατο του θείου του Βαρνάβα στην Έφεσο, στον Παύλο, και έμεινε άγνωστος ο τόπος της ταφής του. Το 431 η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος ανακήρυξε την Εκκλησία της Κύπρου Αποστολική, διότι είχε ιδρυθεί Απόστολο και δικαιούται να έχει το αυτοδιοίκητο. Το 475 ο Αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας θέλησε να υποτάξει υπό τη δική του διοίκηση την Εκκλησία της Κύπρου. Τότε έγινε το θαύμα της επεμβάσεως του Αποστόλου Βαρνάβα. Φάνηκε η παρουσία του στον Αρχιεπίσκοπο Ανθέμιο και τον πληροφόρησε ότι ο τάφος του είναι κάτωθεν της χαρουπιάς που στη σκιά της γινόντουσαν παραδόξως θεραπείες ασθενών. Έσπευσε και ανέβρε ως πληροφορήθη το σκήνος του Αγίου και επί αυτού το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, ιδιόγραφο του Αποστόλου Βαρνάβα στην ελληνική γλώσσα, όπως τον πληροφόρησε. Πήρε αυτά κατά προσταγή του Αγίου και τα μετέφερε στον Αυτοκράτορα Ζήνωνα στην Κωνσταντινούπολη, όπου με τα χαρά τα δέχτηκε και καλώντας τοπική σύνοδο επικύρωσε το αυτοκέφαλο της Εκκλησίας της Κύπρου. Δεχόμενος δε και το Ευαγγέλιο ως δώρο, αντάμυψε την Εκκλησία της Κύπρου με τα αυτοκρατορικά προνόμια που κατέχει ως σήμερα, να φορεί ο Αρχιεπίσκοπος στα στελετάς κόκκινο μανδύα και να κρατά αντίπι μαντορικής ράβδου σκύπτρων και να υπογράφει με κυνάβαρη, κόκκινο μελάνι, που ήταν προνόμια αυτά του αυτοκράτορα και θέση να κατέχει σε συνόδους πρώτη μετά τα τέσσερα πατριαρχία. Με τη συνδρομή του αυτοκράτορα και τη συγκλή του εκτίστηκε και ο ιστορικός ναός και η μονή του φαινόταν ως μια μικρά πολύχνη. Ο ναός και η μονή καταστράφηκαν ολοσχερώς μαζί με την καταστροφή της αρχαίας Σαλαμίνας κατά τις αραβικές επιδρομές το 647. Σημεία ζωής πληροφορούμαστε κατά καιρούς μετά την ανοικοδόμηση του σύγχρονου ναού και της μονής, ίσως τον 8ο προς 9ο αιώνα. Διαλύεται η μονή μετά τον τελευταίο ηγούμενο Ιακίμ που εθρονίζεται ως αρχιεπίσκοπος μετά τον απαχωνισμό του εθνομάρτυρα Κυπριανού. Τα επόμενα χρόνια βρίσκεται σε παρακμή και σχεδόν ερήμωση. Λειτουργείται στη μνήμη του κατέδος και νοικιάζεται σε αγρότες εις κατάλημα των ζώων τους και των γεννημάτων τους. Το 1917, επί Αρχιεπισκόπου Κυρίλλου του Τρίτου, παραδίνεται στους τρεις αυτάδερφους πατέρες, Χαρίτονα, Στέφανο και Βαρνάβα, από την Αφάνια, ως μοναστικό κατάλημα. Αναβίωσε η μονή σε φτωχικά καταλήματα έως την αρχιερατεία του Μακαρίου του Τρίτου. Επί του Αρχιεπισκόπου Μακαρίου αρχίζει η επιδιόρθωση έξοδεν της Εκκλησίας, ανοικοδομείται το κοδωνοστάσιο από τους πατέρες το 1958, χτίζεται το βυζαντινό εκκλησάκι στον τάφο του το 1963-64 και ανακαινίζεται η μονή με αναλώματα των τριών πατέρων Χαρίτονα, Στεφάνου και Βαρνάβα. Παράλληλα, επαντρώνεται με δοκίμους και εξοραίζεται και γίνεται κόσμημα της περιοχής. Έρχεται όμως η κατοχή και ρημώνει η ζωή και η μονή πέφτει στα χέρια του κατακτητή. Οι πατέρες της μονής παραμένουν σε αυτή, αλλά σε λίγο καιρό αναγκάζονται από τους κατακτητές να πάρουν και αυτοί το δρόμο της προσφυγιάς. Να πούμε βέβαια ότι το μοναστήρι απογυμνώθηκε από τις παλιές εικόνες και θησαυρούς. Είναι άγνωστο που βρίσκονται τα ιερά σκεύη και οι εικόνες της μονής. Οι αρχικές εικόνες του εικονοστασίου έχουν εξαφανιστεί και οι εικόνες στο μικρό μουσείο εικόνων που υπάρχει σήμερα καμία σχέση δεν έχουν με τις αρχικές που υπήρχαν στο χώρο, οι οποίες είτε καταστράφηκαν είτε πουλήθηκαν σε αρχαιοκάπηλους στο εξωτερικό. Και μια και αναφερόμαστε στο εξωτερικό, ο Δόκτωρ Κυριάκου, παρακαλώ, πού τιμάται ο Απόστολος Βαρνάβας εκτός Κύπρου? Παραδόξως, ναι? Και εντάξει, κάτι που δεν είναι ευρέως γνωστό. Ο Απόστολος Βαρνάβας θεωρείται ιδρυτής και προστάτης της Εκκλησίας του Μιλάνου. Μάλιστα. Στην Ιταλία, λοιπόν. Στην Ιταλία, ναι. Και αυτό φυσικά ξεκινά από τον 11ο αιώνα, δηλαδή πολύ αργότερα. Mm. Δεν βασίζεται στη μαρτυρία των πράξεων των Αποστόλων, που είναι το βασικό κείμενο που έχουμε του πρώτου αιώνα. Και φαίνεται ότι αυτή η σύνδεση με τον Βαρνάβα, γιατί διακηρύσουν οι Μιλανέζοι ότι κατέχουν και το Λείψανο. Εκεί. Ναι. Τιμάτε την ίδια μέρα με εμάς? Αυτό θα σας γελάσω. Θα πρέπει να το κοιτάξω. Μάλιστα. Άρα και στο Μιλάνο, ναι, όταν πάει κάποιος. Μπορεί να τιμάτε μια-δύο μέρες νωρίτερα. Ίσως. Δεν είμαι σίγουρο. Μάλιστα. Και αυτό γίνεται επειδή θέλουν οι Μιλανέζοι να υποστηρίξουν την αυτοδιοίκηση, ας πούμε, της εκκλησίας τους, η οποία απειλείται από άλλες γειτονικές επισκοπές. Μάλιστα. Ολοκληρώνοντας,
Σκιαγραφίστε μας παρακαλώ έτσι πολύ σύντομα, αν και είναι δύσκολο, αυτή την μορφή, η οποία είναι και προστάρτηδα, αλλά και ο ιδρυτής της εκκλησίας αυτού του νησιού. Θα πω πολύ σύντομα δύο κουβέντες. Παρακαλώ. Στο Πολυτίκιο του Αποστόλου Βαρνάβα λέει ότι ο Βαρνάβας είναι θείος των εθνών, σαγηνευτής. Έχουμε την εικόνα ενός ψαρά που κρατά τη σαγήνη, γιατί αυτό είναι η σαγήνη, το μεγάλο αλλιευτικό δίκτυ, και ψαρεύει, μαζεύει τα ψάρια του. Μάλιστα. Αυτό ήταν ο Βαρνάβας. Ήταν ένας Απόστολος, ο οποίος δίδασκε και με τις πράξεις του, με το έργο του και με τον λόγο του. Έφερνε κοντά τους πιστούς. Ακριβώς. Επίσης ήταν το της χάριτος δοχείων. Δηλαδή ήταν δοχείο χάριτος. Ένα δοχείο για να χωρέσει κάτι άλλο πρέπει να αδειάσει. Και πιστεύω ότι ο ίδιος ο Βαρνάβας γεμίζει με χάρη, ακριβώς επειδή έχει πετύχει να αδειάσει από εγωισμό. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ από καρδιάς που ήσασταν σήμερα εδώ. Θα πρέπει να σας πω ότι παραμένω εντυπωσιασμένος από νεαρότερους και όλο νεαρότερους ανθρώπους, οι οποίοι ως επιστήμονες πια έρχονται σε αυτόν τον τόπο, και εσείς είστε ένα τρανό παράδειγμα και σας ευχαριστώ. Εύχομαι από καρδιάς κάθε καλό, σύντομα επιστροφή. Χρόνια πολλά στον παππού Βαρνάβα. Άλλη μια φορά, τον παππού σας. Χρόνια πολλά σε όλους και όλες που γιορτάζουν. Να είστε πάντοτε καλά. Τάσο, χίλια ευχαριστώ από καρδιάς για όλο αυτό το τοπικό υλικό, για το ότι μας ταξίδεψες έστω και σήμερα εκ του μακρόθεν και στους φίλους που μας βλέπουν και στο εξωτερικό, και τους δίνεις αυτή την ευκαιρία και να είστε πάντοτε καλά. Απόστολος Βαρνάβας, όπως και όλοι οι Απόστολοι και Άγιοι για εμάς, σημαίνουν πάρα πολλά, έτσι δεν είναι? Είναι το σύμβολο της χριστιανοσύνης. Αν δεν σημαίνουν αυτοί, ποιοι θα σημαίνουν? Ποιο θα είναι το επόμενο μας ταξίδι? Α, δεν ξέρω ακόμα. Εντάξει, θα το τοποθετήσουμε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ και εσάς που μας κάνετε συντροφιά μέχρι αυτή την ώρα. Ήταν η εκπομπή Εμείς και ο Κόσμος μας. Χρόνια σας πολλά. Η εκπομπή σε επανάληψη λίγο μετά τα μεσάνυχτα από το ΡΙΚ 2. Και βέβαια, εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας αύριο το πρωί, 2 ώρες ραδιόφωνο, στο πρώτο πρόγραμμα, στους 97,2 Εμείς και ο Κόσμος μας, και στη συνέχεια άλλη μια ώρα τηλεοπτικά. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Μας τιμά. Γεια χαρά.